Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Γούσου Πού στο Περιστέρι, ο μεγάλος τελικός της Elite. Ξεκινά η παρουσίαση. Τυπικά έχει παιδούχος Λιμός. Φιλοξενούμενη Hall of Fame, οι δύο κορυφαίες ομάδες για την σεζόν 2016-2017 του Μπασκετάκη. Στην παρουσίαση ο Άρης, ο Βαν Βαγκίδης, που θα έρθει σε πολύ λίγο και πάνω στην περιγραφή. Τον είχε επιλέξει ο Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός όμως αρνήθηκε και έτσι έγινε γνωστός ο Ράνκο Νάκης. Εδώ και 3 χρόνια στην Hall of Fame ο ελληνοποιημένος Γιουγκοσλάβος με το νούμερο 8, ο Κώστας Ομπρίχτης. Το σεξ σύμβολ της ομάδας, ο σκύλος με τα 7 κεφάλια, με τα 2 μηδενικά στην πλάτη, ο Μπίλιος Σταμέλος. Ο Σουτέρ, τα μπάζερ βίτερο, Χρούγου, ο ταξιδεμένος με το νούμερο 12, ο Χρήστος ο Μαυρίδης, ο άνθρωπος που έστειλε εδώ την Hall of Fame. Έχει παίξει μπάσκετ πιο πολύ και από ό,τι έχει πει νερό. Ο Θάνας ο Σπανός είναι ο πρίγκιπας της Hall of Fame. Αγαπημένο του φαγητό, το κουρκορέτσι. Ο Τσολιάς της ομάδας με το νούμερο 76, ο Λάμπρος, ο Κονταξής. Επόμενος. Περιμένει τον Σπαλιάρα να πάνε για κοπές. Τα κοσμοκίσια, το χταπόδι με το μεγάλο Μούση. Ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης για τους παίκτες του, ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος. Επόμενος είναι ο Πέτρος ο Μαρίνης, ο Ιταλός. Επέλεξε και ο Τρίφωνος Σαμαράς για μοντέλο σε διαγωνισμό μπούκλα το 2008 στην Ολλανδία. Ο επόμενος, Μακδόναλντς. Πάσκα, Αρνή. Με λίγα λόγια, ο Γιώργος ο Βαρδουλάκης. Ο Σιλβέστρες Καλόν, ο επόμενος. Ο Κάλης Μάικ. Γιαμπάνης δεν έπαιξε πολύ λόγω κάτι τραυματισμού. Το 2016, τον Οκτώβριο, πήρε το πρώτο επιθετικό rebound στη ζωή του. Ο άνθρωπος που τα κολλάει, ο αρχηγός, με το νούμερο 10, ο Σωτήρης Ιλ Καπιτάνο Φόντος, και ο τελευταίος είναι ο coach, παίχτης προπονητής, τα πάντα όλα για την Hall of Fame, ο Δημήτρης Οτοφός, ο 4. Αυτή ήταν η παρουσίαση σε Hall of Fame και ο πρόεδρος σε Hall of Fame τελευταίος. Έχει έρθει και ο Χριστάκος, ο τάμενος Χριστάκος, για να δει και να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα από τις εξέδρες. Και τώρα η σειρά της Λιμόζ, της ομάδας έκπληξης της φετινής χρονιάς. Από εκεί που πέρσι έπαιζε στη Master League, φέτος έφτασε μέχρι το τελικό της Elite. Με το νούμερο 9, ο κρυφός τέλεχος και τίμιος στρατιώτης των Γάλλων, ο ράμπο της ομάδας, ο Φίβος ο Παυλίδης. Και αρκετούς μικροδραματισμούς όλη τη διάρκεια. Με το 15 το γαλλικό κλειδί της ομάδας, ο άνθρωπος Κουτάλα, ο Άγγελος ο Γιαννόπουλος, που έκανε καλό σερεγικό ημιτελικό. Ο Δαβιλάς, ο Κώστας Τζαμπούλης Δαβιλάς, πρώτος κόρης της Ελίτ. Με το νούμερο 16 το Δοντορετσάκι, είναι ο φόβος και ο τρόμος των συμπαικτών του, τα δουλειοτάσεις αφελτήσεις, και εκείνο σε τρομερή κατάσταση. Ο επόμενος είναι ο ένας και μοναδικός, ο Γιώργος Σταματόπουλος, ο άνθρωπος που οργανώνει το παιχνίδι, ο πύργος της ομάδας για τη Λιμός,
Αρέσκεται να κατεβάσει διακόπτες ο Σωτήρης ο Δημοβασίλης. Επόμενος ο Ραντούλητσα. Πόδιτρο μέσα στο καλάθι, αλλά και χέρι αλφάβια από τα 6.75. Ο Σταύρος ο Σταμάτης. Υπαρχηγός της Λιβών σήμερα φωνάζει Βαρών ο Νίκος ο Γαλανόπουλος. Με το 3 ο αρχηγός και η ψυχή των Γάλλων ο Παναγιώτης Μπραντίτσας. Και στο πάγκο δεσπόζει ο στρατηγός των επιτυχιών και των χαμένων τελικών ο Παρτίστας Ευρυπιώτης ή Coach Pat. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση των δύο φιναλίστ της Elite. Μεγάλη φωτογραφία η Λιμός. Σε πολύ λίγο και πάλι για το πρώτο τζάμπολ. Γεια σας. Ήρθα και εγώ μαζί με τον Σοκράτη. Τι έχουμε κάνει, μόνο παρουσίαση έχουμε κάνει. Ναι, έχουμε κάνει παρουσίαση. Ναι, οπότε λέμε πενταδές. Ναι. Γηπεδούχος Λιμός σήμερα, έτσι. Ναι. Στους πάγκους τουλάχιστον. Ναι, τυπικά ναι, γηπεδούχος Λιμός. Δημοβασίλης Γιαννόπουλος, Δαβιλάς, Σταματόπουλος και ο Μπραντίτσας. Πελοφέμ, Κονταξή, Σταυρόπουλος, Σπανός, Πρίφτης και στα μέλος. Ξεκινήσαμε. Πρώτη επίσης είναι για την Hall of Fame. Έγινε το λάθος όμως. Δαβιλάς έκλεψε και ανοίγει το σκόρο Κώστας ο Δαβιλάς. 2-0. Λιμός. Είπαμε τις αποστολές στην παρουσίαση. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος ο Γαλανόπουλος. Ο Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλο, 2-2. Εύστοχες οι δύο ομάδες στις πρώτες προσπάθειές τους στο παιχνίδι. Βραντίτσας. Βλέπεις Coach Πατίστα χωρίς ακέτα σήμερα. Το έκανε και στο ημιτελικό, με πουκάμισο, οπότε το κράτησε σήμερα. Μας καλά στο βούρι με τους τελικούς. Δύο χαμένοι οι τελικοί. Λάθος του Βραντίτσα και ο Σταυρόπουλος. Πρίφτης στον διασμό. Πρίφτης μπροστά στο σταματό. Πλέον. Μετά το καλάθι του Σταυρόπουλου και ο Κώστας ο Πρίφτης βρίσκει στόχο και 4-2, 2-4 μάλλον στο πρώτο λεπτό του μεγάλου τελικού. Δύο ομάδες που έπαιξαν δύο φορές στο πρωτάθλημα, Δαβιλάς από τη γωνία, 4-0. Ο Δαβιλάς στον ημιτελικό είχε πετύχει 3 πόντους στην κανονική διάρκεια και τώρα έχει πετύχει ήδη 4, ναι, και έβαλε 7 στην παράταση. Τι πόντο λέμε εδώ. 4, δίποτε ήταν, δίποτε. Κονταξή, Σπανός. Γίνονται για 2 στο κύριο Μπάνου του Γιαννόπουλου. 100 δευτερόλεπτα κύλησαν στον τελικό. Όποια ομάδα κερδίσει σήμερα θα είναι το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας. Ο Δαβιλάς έρβηρε και ο Γιαννόπουλος κάνει το 6-4. 4 πόντους και 1 assist, ήδη ο πρώτος σκόρερ της Elite. Μέλος για το Σπανό. Λίδες ο Κονταξής. Έλα. Λίδες και ναι, δεν έχουν απουσίες. Είναι και ο Γαλανόπουλος. Σήμερα μόνο λείπει ο Χαρακίδας για τη Λιμός. Δεν ήρθε σήμερα. Πρίφτης για 3. Πρώτο τρίποντο και για τη Hall of Fame. Στην μάχη της εξέδρας νομίζω υπερτερεί ξεκάθαρα η Hall of Fame. Το δεξί πέταλο για τη Hall of Fame, το αριστερό για τη Λιμός και πάνω λογικά η ουδέτερη. Σταματόπουλος, Γιαννόπουλος, αστοχή, rebound του Σταυρόπουλου. 6-7 υψηλό σκορ μέχρι στιγμής. Τρίποντο ήταν το... 4 ήτανε. Στα μέλος για τον Σταυρόπουλο σερβίρει στον Σπανό. Τα πάμε φάουλ όμως από τον Δημο Βασίλη. Πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. Στα 8,5 στην επίδεση Hall of Fame, αναπαιχνίδι. 68,2 η Λιμός, σχεδόν ίδια παραγωγικότητα έχουν δύο ομάδες στην επίδεση. Στο η δεύτερη μπάνω του Σταματόπουλου. Στην άμυνα 56,9 η Λιμός, ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό έχει και η Hall of Fame. Μπραντίτσας ο αρχηγός, στην πρώτη προσπάθειά του από την περιφέρεια είναι άστοχος, rebound του Σταυρόπουλου, στα μέλος προλαβαίνει. Ο
Σάββας ο Σταμάτης μας δήλωσε πριν το παιχνίδι, Σπανός από την κορυφή της ρακέτας είναι άστοχος, πως θα θεωρηθεί έκπληξη αν κερδίσει σήμερα η Λιμόζ, οπότε ξεκάθαρο φαβορί για εκείνον είναι η Hall of Fame. Ο Ραντούλιτσα. Βάσει βέβαια, ξέρεις, από τότε, το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η Λιμόζ, με τα προβλήματα. Ναι. Ήταν να μην ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα γιατί δεν βρίσκανε παίκτες και φέρανε Βαβυλάδη με Βασίλη Γιαννόπουλο και τα έχουν σάρωση όλα. Τρομερές προσθήκες, δηλαδή. Τρομερό υλικό. Ναι, και ο Σταματόπουλος. Ο Μπραντίτσας στο χείρι, rebound του Γιαννόπουλου. Κάνει δύο εύκολους πόντους και ο Δήμο Βασίλης στη συνέχεια. Σταυρόπουλος στο rebound. Από ένα φάουλ δύο ομάδες διανύουμε το τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. 6-8. Προηγείται η Hall of Fame. Με Σταυρόπουλο και Πρίφτη να έχουν από τρεις πόντους. Πρίφτης για το Σταμέλο άποντος μέχρι στιγμής. Αστοχή από τα 6-75. Rebound του Άγγελου Γιαννόπουλου. Σταματόπουλος για τον Μπατζανάκη του τον Δαβιλά. Ο Βασίλης προσπάθησε με ταυλό, ανεπιτυχώς. Rebound του Πάνω του Σπανού. Σταμέλος κατεβάζει στήριγμα. Το Κονταξής απέναντι είναι και ο Πρίφτης. Κονταξής, Πρίφτης, Σπανός βήματα. Χωρίς λόγο εδώ υπάρχει μια μικρή ένταση. Καβιλά Σταματόπουλος. Τα επιθετικά όπλα της Λιμόζ. Κονταξής, Σταυρόπουλος για την Hall of Fame. Μπραντίτσας. Δημοβασίλης πάνω το Κονταξής. Δύσκολη αποστολική του Δημοβασίλη του Σωτήρη. Θα τα καταφέρει όμως. 8 όλα. Ακόμη μία ισοβαλία. Στο πρώτο μάτς που είχαν παίξει δύο ομάδες στο Κάρβονο η Λιμόζ είχε επικρατήσει με 9 πόντους. Κονταξής υπάρχει φάουλ του Δημοβασίλη. Ενώ στο δεύτερο στο Κάρβονο 71-62. Ενώ στο δεύτερο που χρειάστηκαν παράταση δύο ομάδες 70-68 είχε επικρατήσει η Hall of Fame. Σταμάτης για πρώτη φορά μέσα, έξω ο Δημοβασίλης. Κονταξής χάνει την πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, ο πρώτος πόντος του πρώτου σκόρερ της Hall of Fame. Κονταξής δεν ήταν, ήταν μέτριος μάλλον στον ημιτελικό. Δεν με χτύπησε γύρω στο 15 efficiency, ωστόσο δεν έπαιξε και πολύ. Σταμάτησε η πρώτη προσπάθεια, την άστοχο τριμπάνο του Άγγελου Γιαννόπουλου, φαουλ στον Σπανό. Στον Σπανό, δύο βολές για τον Άγγελο Γιαννόπουλο. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 9 όλα. Συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Σπανός. Απέφυγε τον Γιαννόπουλο. Τι έχει δώσει ο ρεφέρι. Φάουλ του Σπανού, δεύτερο συνεχόμενο. Βέβαια η Hall of Fame δεν έχει πρόβλημα με τους ψηλούς. Στο πάγκο είναι και ο Μαυρίδης, και ο Βαρδουλάκης, και ο Μαρίνης. Από το 3 έως το 5 είναι πάνω πλήρη. Hall of Fame, ο Σταμάτης αστοχή για τέσσερις rebound του Κονταξή. Σταμάτησε να μην τελειώσει. Άφαντος. Δεν είναι και... ήταν πολύ κακός. Κονταξής σκοράρι. Είχαν παίξει το προηγούμενο Σάββατο με τους Gladiators, ήταν 5, μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν εκεί οι της Λιμόζ και πάντως ήταν καλός ο Φιλντήσης και 22 πόντους. Δεν έχει ξεκινήσει βέβαια, είναι στο πάγκο. Τάσος ο Φιλντήσης,
Μπραντίτσας για 3 rebound του Πρίφτη, είναι μόνος, θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Σταματόπουλος. Δεν είχε παίξει μόνος για τον τελικό του κυπέλλου, ε. Ναι. Και είχε χάσει 63-61, ας πούμε καλά, της Immortals. Σπανός παίρνει το θετικό rebound, νέα ευκαιρία. Και πέρσι στο Μαζαράκι δεν ήταν, με τους Τζόκερς. Φάουλ του Γιαννόπουλου έχουμε, να τους ο Τάσος ο Φιλτίσης. Μαζί με τον Μπραντίτσα, τον Σταμάτη και τον Γαλανόπουλο και ο Παυλίδης έχουν τους δύο χαμένους τελικούς, οι υπόλοιποι είναι νέοι. Πάντως η ψυχολογία είναι καλή για την Ελιμόζ. Σπανός έχασε την πρώτη βολή. Σε δεύτερη ο Χρούμου. Θα περάσει μέσα ο Χρήστος ο Μαυρίδης. Στα 3 δέκατα του δευτερολέπτου σκόραρε όλα στη Θαβαλέφια και... Ο πρόεδρος του Μπαγκό, ο Γκαρτζόνης, είναι αυτός που έχει βγάλει και το όνομα της ομάδας, που έχει το μαγαζί του Χρόνος Φέντς. Ήταν και στον ημιτελικό ο Γκαρτζόνης. Ναι, τον είδα στο γραφείο. Και ο Γιαμπάνης ήρθε. Σταυλάς. Έχει να πάει το Χρόνος Φέντς μαγαζί, την πάρει μισθά. Μπεργκεράρες, πολύ καλά. Έκλεισε και εκτέλεσε από την περιφέρεια 9-12, δεύτερο νομίζω για το ή πρώτο. Πρωτό. Ένα στα 5. Μαυρίδης είναι ψηλός που προσπαθεί και από την περιφέρεια. Στόχισε όμως. Rebound του Σταματόπουλου. Φιλντίσης και εκείνος από τα 6.75. Rebound του Δαβιλά. Υπάρχει φάουλ από τον Πρίφτη. Σταματόπουλος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για το σημερινό ματς. Μακαρονάδα νομίζω. Α, ναι, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο. Προετοίμασε μια μακαρονάδα. Και είχε βάλει στην γραμματεία. Την είχε μαζί του, έφαγε εδώ πριν ξεκινήσει. Δεν ξέρω, στο σπίτι έκανε και κάτι εκεί, κάτι μασάζ η γυναίκα του και είναι έτοιμος. Μέσα από την πόλη του Δαβιλά. 2 στις 2, 14, 12. Τα φάουλ, 3 για τη Λιμόζ, 4 για την Hall of Fame. Σταυρόπουλος. Πρίφτης μπροστά στον Δαβιλά. Άστομος ο Κώστας, ριμπάνω του Γιώργου του Σταματόπουλου. Θέλει να βγει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Ο Γαλανόπουλος μας τόνισε πως η Λιμόζ σήμερα θέλει να τρέξει, να κουράσει την Hall of Fame. Καθώς μέσα στη ρακέτα δεν έχει τα... Για 3 ο Σταμάτης, rebound εύκολα από τον Πάνο Σταυρόπουλο. Ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανή τη Hall of Fame στον ημιτελικό με τα δύο μεγάλα τρίποντά του όταν η Χαβαλέφια έχει ξεφύγει στους 13. Στα μέλος για 3, ακόμη ένα τρίποντο. 14-15. Φιλτίσης μπαίνει προς τα μέσα, το στόπ από το Σταυρόπουλο. Στα μέλος ένας μέρα με το Σταματόπουλο. Πρίφτης δεν βιάζεται, στα μέλος από το ίδιο σημείο. Τώρα άστοχος, rebound του Μαυρίδη. Goal foul από τον Χρήστο Μαυρίδη. Στο συν 3 η Hall of Fame. Και δύο λεπτά ακόμη. Κάθε φάουλ σημαίνει βολές και για τις δύο ομάδες. Έξω η βολή. Γιώργο, πόσες έχουμε χάσει? Τρεις στις 7. Τέσσερις ήδη χαμένες βολές για τους φιλοξενούμενους. Φιλντίσης από τα 8 μέτρα. Ασίστ του Σταματόπουλου. 17 όλα. Ισορροπημένο είναι το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στα μέλος κονταξίσει, προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση. Έρχεται όμως ο Πάνος ο Σταυρόπουλος.
Βροχή τριπώντων. Μου είπαν ότι στην τελικό τον είχε μαρκάρει πολύ καλά ο Μπουρβέλος στην αρχή και δεν είχε βάλει πόντο για τόση ώρα. Ναι, και στο τρίτο δεκάλεπτο ο Μπουρβέλος ήταν στο πάγκο και ο Σταυρόπουλος... Κάνε πάρτι. Ναι. Σταμάτη, φάουλ του Μαυρίδη, αν βάλει έστω μία βολή, μία ασίστ για τον Φιλντίση. Η πρώτη βολή από τον Σταύρο Σταμάτη. Γιώργο, πόσες έχει λιμόν? 3 στις 5. 4 στις 6. Μία στις 2 από τον Σταύρο Σταμάτη. 18-20. Υψηλό το σκορ και έχουμε ακόμα ένα λεπτό για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στα μέλος Σταυρόπουλος άφησε στον Μαυρίδη πλάτη στο καλάθι, θα γυρίσει μπάλα στο ταμπλό, rebound του Σταματόπουλου. Σταματόπουλος στον διασμό στήριγμα το Φιλντίσης και ο Δαβιλάς ο Φιλντίσης, εύκολο καλάθι. Σαν σε προπόνηση η Λιμόνς σκοράρει χτυπώντας στον ευθυδιασμό, 20 όλα. Μάτς αντάξιο για, για έναν τελικό παρακολουθούμε την πρώτη περίοδο. Γιαννόπουλος γίνει μπροστά από το κονταξί, κλέβει Νάσο Σταυρόπουλου. 15 δευτερόλεπτα, Λιμόνς 3-1-2, ενώ Σταματόπουλος δεν σκοράρει, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές. Αν βάλει στο μία-μία σύστη για τον Δαβιλά. Σταματόπουλος στον ημιτελικό έχει 4 στις 4 βολές. 2 στα 6 δευτερόλεπτα όταν έστειλε το μάτς στην παράταση και 2 στην παράταση. Πριν της εξηγήσει ο ρέφερε ότι δεν ακούμπησε ο Σταματόπουλος, συμφώνησε και ο Σταματόπουλος και τρελάθηκε ακόμα περισσότερο πριν της μετά. Ναι, ναι. Έξω η πρώτη βολή τον Σταματόπουλο. Πολιτογραφημένος Έλληνας είναι, λέει, Γιουγκοσλάβος. Τρίφτες. 13 δευτερόλεπτα αυτή είναι. 13,2, έξω και η δεύτερη. 0 στις 2 ο Γιαννόπουλος όμως. Δίνει την τελευταία επίσης δεκαλέπτου για την Λιμόζ. 5 δευτερόλεπτα, Δαβιλάς. Δαβιλάς για 2 είναι η προσπάθεια του. Rebound του Πρίφτη, τέλος. Δεκαλέπτου ο Πρίφτης πέταξε την μπάλα. 20 όλα σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο δεκαλέπτο. Ξεκινήσουμε δεύτερη περίοδο, κάνουμε έτσι αλλαγές μεταξύ μας εδώ, μία ένας μία άλλος. 20-20, πολύ καλό πρώτο δεκαλέπτο. Κάτι συζητάνε τώρα οι διαιτητές στην γραμματεία. Παραγγείλτε τους κανένα καφεδάκι άμα θέλουνε, τι θέλουνε παιδιά. Φιλντίσης, Σταματόπουλος, Σταμάτης, Γιαννόπουλος και Δαβιλάς, η πεντάδα της Λιμόζ. Χρουμού ο Μαυρίδης, ο Μαρίνης που μπήκε για πρώτη φορά και ο Χόντος μέσα για πρώτη φορά. Σταυρόπουλος και στα μέλος για τη Hall of Fame. Πώς είναι ο Φιλντίσης, ο Κιμπαλά. Και ο Σταυρόπουλος ψηλά, είναι ο Σταματόπουλος. Είναι στο Σταμάτη που έχει πάρει την μπάλα. Ο Φιλντίσης είναι μακριά τώρα, δεν θα σηκωθεί. Σταμάτη στο Δαβιλά. Μόνο στο Σταματόπουλος προτιμά να τη δώσει στο Φιλντίση. Κάνει μια προσπίση αστοχή. Ο Χόντος μαζεύει rebound. Ο αρχηγός της Hall of Fame. Στα μέλος. Δεν μπορεί ο Μαρίνης γιατί έχει πιέσει και ο Γιαννόπουλος. Αντώνης Φιλιππόπουλος μαζί με το Ευρυπιώτη στον πάγκο. Δεν ξέρω αν έπαιξε καν φέτος. Ο Μαρίνης αστόχησε, ο Γιαννόπουλος rebound, Σταματόπουλος έχει πάρει μπάλα, έχει παίξει. Έπαιξε σε κάποια μάτσα, αλλά δεν είχε σημειώσει συμμετοχές. Α, γι' αυτό. 4 συμμετοχές είχε. Μάλιστα, έχει παίξει 4 μάτσα λοιπόν. Σταματόπουλος, η πάσα του στο Γιαννόπουλο, πιέζει ο Μαυρίδης, είναι βήματα πριν σηκωθεί. Άρη, έχουμε δει ήδη 3 τρίποντα του Hall of Fame, ενώ ο μέσος όρος της είναι 3,2. Έλα. Μπίλι στα μέλος. Ο σκύλος με τα 7 κεφάλια όπως μας γράψανε στο παρουσίαση εκεί ο κοχός. Ο Μαυρίδης έχει χώρο, δεν τον πιέζει ιδιαίτερα ο Γιαννόπουλος, εύκολο καλάθι. 20-22 μπροστά η Hall of Fame. Ο σκύλος είχε 82 assist. Συνολικά στην κανονική διάρκεια. 22 τρίποντα και άλλα τόσα έχει και Σταυρόπουλος. Οι δύο πρώτοι. Σουτ.
Σταμάτης και Γιαννόπουλος θα αστοχίσει. Ο Σταμέλος θα μαζέψει. Ήταν και οι τέσσερις στις λιμώσεις πίσω εκτός από το Σταματόπουλο. Έγινε ένα φάλο από το Φιλντίση για να κόψει την επίθεση. Βάλα στο Σταυρόπουλο και τώρα στα μέλος. Για τον Μαρίνι έχει χώρο κι αυτός. Δεν μπαίνει το καλάθι. Γιαννόπουλος στο Σταματόπουλο. Σκέφτηκε την επόμενη κίνηση. Αλλά λίγο να χάσει την μπάλα. Δαβιλάς ο Φιλντίσης. Θα τριπλάρει δύο φορές. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Ο Μαυρίδης στο Σταμέλο. Πέρασε κάτω από τα πόδια το Φιλντίση. Αλλά δεν είχε χώρο για να μπει για το lay-up. Μαυρίδης. Μαρίνης ξανά πίσω. Μαυρίδης είναι αυτός που σουτάρει, ταμπλό, Μαρίνης πηδάει για το rebound, είναι φάουλ, ο ρέφερις στο Δαβιλά. Δαβιλάς με 9 από τους μισούς, Μεσάρι. Σχεδόν τους μισούς έχει. Έχουμε παίξει ακριβώς 12 λεπτά. 2 στα 10, 20% η λιμόζ. Ο Χόντος επαναφέρει, μπάλα στο Σταμέλο. Πάει ο Μαρίνης για ένα screen, δεν βγαίνει. Έκανε λίγο όπισθεν ο Σταμέλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, Άρη. Λιώνει. Μαρίνης 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σουτάρει στο σίδερο. Σταματόπουλος θα φύγει ξανά γρήγορα μπροστά. Κλασική κίνηση αυτή, άμα έχει πάρει το rebound. Ο Φιλντίσης θέλει να βάλει κι άλλο. Δεν θα το βάλει ακόμα. Καινούργια επίθεση γιατί πήρε το rebound ο Ιωαννόπουλος. Ο Σταμάτης στο Φιλντίση. Τα δύο κοκορετσάκια. Ο ένας κοκορετσάκι, ο άλλος γαρδουμπάκι. Έτσι προσφωνούνται μεταξύ τους. Φιλντίση θα στοχίσει, αλλά θα κάνει ένα follow. Ο Γιαννόπουλος και θα εσωφαρίσει 22 όλα και το χειροκρότημα εκεί από τον πάγκο. Πρώτο καλάθι για την Λιμό στο δεύτερο δεκαλέπτο. Σταμέλος χαλαρά στην επίθεση. Περιμένει κίνηση. Box φωνάζει. Πάνε Μαρίνης και Χόντος εκεί για τα screen. Πήρε ο ψηλός ο Πέδρο. Και τώρα ο Σταυρόπουλος δεν μπορούσε να σουτάρει. Επιλύσει τα κλέψει. Είναι μόνος του. Θα καρφώσει. 24-22 για τους Γάλλους. Μαρίνης και Χόντος. Ετοιμάζεται και ο Παυλίδης, θα περάσει λίγο. Ο οποίος είχε πολλά προβλήματα με τη μέση του φέτος, αλλά κατάφερε να πάρει συμμετοχές και να είναι παρόν στα play-off. Στα μέλος στο Μαρίνη ξανά. Μαυρίδης πίεσε του Σταμάτη, το καλάθι δεν μπαίνει. Ο Σταματόπουλος γρήγορα πάλι μπροστά. Σταυρόπουλος και Μαυρίδης γυρίζουν πολύ αργά. Γιαννόπουλος μόνο με το Μαρίνη εκεί να αποφύγει, τον αποφεύγει. Παίρνει φάουλ, σκοράρει κιόλας. Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι, περνάνε μπροστά. 26-22, ήταν μπροστά από πριν, θα μου πεις. Παίρνουν αέρα όμως, 4 πόντων. Σωστά. Time out, μετά οι αλλαγές. 6 και 28 για να λήξει το εμίχρονο. Η Λιμόζ το συν 4. Μια μικρή διακοπή. Ο Σπανός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Βγήκε ο Μαυρίδης. Και απ' την άλλη έχουμε τον... Πήγε ο Παυλίδη για πρώτη φορά στο παρκέ. Σταμάτης Γιαννόπουλος, Σταματόπουλος. Πρέπει να μπει άλλος ένας, είναι τέσσερις οι Γάλλοι. Παίξουνε τέσσερις καλύτερα. Φιλντίσης. Ο Φιλντίσης θα ξαναμπεί. Δεν μπαίνει πολύ. Ο Μαρίνης έχει πάρει rebound. Ο Χόντος ξεκινάει την επίθεση για την κολοφαίνη. Το σκόρ είναι 26-22. 6 και 20 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Σοκράτης έχει δρώσει, ζεσταίνεται. Σκουπίζεται, έχει και ένα μυστηράκι μαζί του. Σήμερα δεν σας τα λέει αυτά τα ωραία. Ο Μαρίνης κάνει το lay-up, ο Γιαννόπουλος είναι αυτός που κρατάει. Σταματόπουλος. Φιλντίσης. Ξανά για τρεις. Οδηγίες του coach πρέπει να είναι αυτές. Με το που παίρνει την μπάλα στα χέρια ο Φιλντίσης σηκώνεται. Αλλά τώρα κουνάει το κεφάλι ο coach. Η πάσα δεν βγήκε για τον Σταυρόπουλο, ήταν λίγο πιο δυνατή από αυτή που ήθελε. Ο Παυλίδης ζητάει βοήθεια να επαναφέρει. Πάει Σταματόπουλος εκεί. 5 και 55 πριν τελειώσει το ημίχρονο, στο συν 4 η Λιμόζ, ο Σταμάτης. Σταματόπουλος, ξανά στο κοκορετσάκι, το άλλο κοκορετσάκι. Μέσα το τρίποντο και αφιερωμένο κάπου εκεί στην εξέδρα. 29-22, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τη Λιμόζ. Σταμέλος. Παυλίδης μπροστά του, ο Σπανός θα ανέβηκε ψηλά για να πάρει μπάλα. Η πάσα στο Μαρίνι. Έχει χώρο, πάλι τον αφήνει ο Γιαννόπουλος. Χάνει το πρώτο, χάνει και το δεύτερο. Ο Χόντος το rebound.
Σαμέλος, Σταυρόπουλος τρίποντο. Δεν μπαίνει. Σταματόπουλος rebound. Έχει αλωνίσει, έχει φτάσει στη ρακέτα. Ο Φιλτής είσαι έτοιμος να ξανασηκωθεί από εκεί. Γιαννόπουλος πήγε να εκμεταλλευτεί το χώρο, έχασε την μπάλα από το σπανό. Σταυρόπουλος, Σταμέλος, Κόντος, πολύ γρήγορη αντεπίθεση. Άστοχος ο αρχηγός. Την πίεση του Παυλίδη, ζητάει φάουλ, ο Κόντος επίσης του κάνει νόημα, δεν υπάρχει κάτι. Σταματόπουλος και Φιλτίσης. Γιαννόπουλος. Σταμάτης. Στη γωνία ο Φιλτίσης. Πάλι τρίποντο. Δεν θέλει να μπει. Παραμένει το 29-22, καινούργια επίθεση για τη Λιμόζ. Ο Παυλίδης που πήρε το rebound, αυτός θα σουτάρει. Στο σίδερο. Πάνω στο Σταμέλο. Αργούν να ανέβουν οι πράσινοι. Ο Σταμέλος θα πάει μόνος του προς τα μέσα. Υπάρχει ένα φάουλ. 4-26 το τελειώσει το εμίχρονο. 9-2 το σερί. Ναι. Λιμόζ. Ο Λεφέμ έχει χάσει εύκολα σου. Θα βγει ο Γιαννόπουλος, θα βγει ο Δήμο Βασίλης τώρα για τους Γάλλους. Ξέρεις γαλλικά, Γιώργο. Ισπανικά. Και λέγε ναι μόνο ξέρω. Τι ώρα είναι. Απ' την πρώτη γυμνασίου. Ο Σταμέλος έχει την μπάλα. Κάτι στα pick and roll εκεί με το Μαρίνι. Τον πίεσε ο Παυλίδης, έγιναν βήματα. Ο Πέδρο. Αεξής να ξέρεις, ο Μαρίνης. Ο μόνος αεξής πρέπει να είναι στο παρκή αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Σταματόπουλος. Σταμάτης. Πάλι στο Σταματόπουλο. Φιλτίσης περιμένει κάποια κίνηση τώρα. Παίρνει μισό screen από το Σταματόπουλο. Θα του δώσει την μπάλα. Βγήκε μισό pick and roll. Ο Σταμάτης ανενόχλητος. 31-22. Κάτι λέει εκεί στο coach. Κονταξί θα περάσει λίγο. Κοντά στο πρόβλημα μέσα στη ρακέτα. Περνά τον κονταξί ο κοφός. Ο Μαρίνης. Ο Σταυρόπουλος θα σουτάρει χωρίς να σηκωθεί από το παρκέ. Ο Σπανός παλεύει για το rebound, θα το πάρει. Ξανά στο Σταυρόπουλο, έχει κάνει το drive, foul. Διαμαρτύρεται ο Βασίλης τώρα. Τέταρτο μαδικό για τη Λιμόζ. 3-34 πριν τελειώσει το εμίχρονο. Είμαστε, θα βγει ο Φιλντίσης. Όχι, δεν θα βγει ο Φιλντίσης. Τι πάει να κάνει για παρεαρά. Α, βγήκε και μπήκε ξανά ο Γιαννόπουλος. Και απ' την άλλη βγήκε ο Μαρίνης για να μπει ο Κονταξής. Ο Βασίλης τελικά έξω. Σίγουρα το δεύτερο φάουλ. Έξαλλος είναι ο Βασίλης. Έχει πάει αυτό στον πάγκο. Ο Φιλντίσης τελικά μάλλον θα παραμείνει μέσα. Ο οποίος κάνει γύρω-γύρω έξω από το παρκέ. 31-23 μπήκε η δεύτερη βολή του Σταυρόπουλου. Ο τρίτος φόντος της Hall of Fame στη δεύτερη περίοδο είναι να χαλαρώσει λίγο η πράσινη. Και ο ρυθμός τους, όχι μόνο είναι ότι έχει πέσει το ποσοστό. Σταματόπουλος με Σταυρόπουλο ψηλά θα περάσει. Πάει ο Σπανός τώρα και άλλη τρίπλα. Η πάσα δεν είναι καλή. Ο Κονταξής θα κλέψει. Σταμέλος. Ο Φιλντής θα κάνει φάουλ. Βολές για τον Μπίλι. 3-16 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Θα μπει ο Μπραντίτσα στο παιχνίδι και θα βγει ο Φιλντίσης για τη Λιμόζ. Δεν μας πεις κάτι Γιώργο. Πολύ τρόπο. Πες και εσύ έναν μυστηράκι κάτι. Ένα κόπτο. Δεν έφερε τίποτα η γυναίκα. Τι έφερε σήμερα, έτσι μόνο με την τζάντα και τι έγινε. Τι ξέρεις εγώ. Δευτέρα είναι. Σωστά. Αλλά για τα παιδιά εδώ είναι η μέρα τελικού. Ο Σταμέλος θα χάσει τις βολές. Την μπάλα βγαίνει από τον Κονταξή. Ο Δαβιλάς στο παιχνίδι στη θέση του Παυλίδη. Άλλη μια αλλαγή για τη Λιμόζ. Τρία και 16 ακόμα στο ημίχρονο. Σταματόπουλος χαμογελαστός. Μπάλα στο Δαβιλά. Ο Ζαμπουνάκος, έτσι τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Είναι πάρα πολύ ευγενικός, μόνο Παναγίες λέει. Σταματόπουλος. Ο Δαβιλάς. Πάει ο Σταμάτης να δώσει screen, δεν το κατάφερε. Ακολούθησε ο Σταμέλος, πίεσε το Δαβιλά, στόχισε αυτός. Ο Σταμέλος έχει πάρει rebound 3-1 τώρα η πράσινη. Ο Χόντος αγχώθηκε, αστόχησε
Ο Μπραντίτσα στο Δαβιλά, 3-2 από την άλλη. Η τρίπλα του Δαβιλά δεν θα τελειώσει τη φάση. Ακούστηκε ένα σφύριγμα, αλλά συνεχίσαν όλοι. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ που κάνει Hall of Fame. Φωνές από την εξέδρα. Βλέπω και τον κότσο στο Χάβεν Μπούλτσο. Ένα άσπρο μπουζάκι. Μάριο. Ήρθε πολύ κόσμο. Και η Λιάκη στα εκεί δίπλα και ο. Ναι. Και ο Ρουσιώτης. Ο Ρουσιώτης έχει γενέθλια σήμερα. Θα μπορούσε να τα γιορτάσει με τελικό, αλλά. Οι Χάρλεμς αποκλείστηκαν στον ημιτελικό και είναι η λιμότητα του. 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Έχει πέσει ο ρυθμός του ματς. 31-23 παραμένει. Αναφορά απ' έξω τρίτο φάουλ της Hall of Fame. Ο Μπραντίτσας από την baseline. Σταμάτης. Γιαννόπουλος και Δαβιλάς πιέζουν ψηλά οι πράσινοι. Θα γυρίσει σε man to man. Ο Μπραντίτσας πάει προς τα μέσα. Δεν υπάρχει κάτι. Αστοχή ο αρχηγός. Αρχηγός στα γαλλικά πώς είναι. Όντως και στα μέλος της ερωτάω και εγώ τώρα κάτι πράγματα. Ο Μπίλι αστοχή στο τρίποντο, κονταξής, δεν μπορεί. Σταματόπουλος θα κλέψει. Ο Ευρυπιώτης ζητάει γρήγορη επίθεση. Ναι, αλλά κάπως η προφορά πρέπει να είναι διαφορετική. Δαβιλάς για δύο, μέσα είναι. 33-23. Υψίδιας για πρώτη φορά, ρε, διαφορά. Ναι. 1:50 πριν τελειώσει το εμίχρονο, η Hall of Fame. Καμία σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Ισπανός. Κονταξής, αργό το lay-up. Επίσης άστοχο. Σταματόπουλος θα ανέβει γρήγορα. Ο Δαβιλάς δεν μπαίνει. Ο Σταματόπουλος. Μια τάπα του Σταυρόπουλου. Και ο Μπραντίτσας από το σοκ, από την τάπα που είδε προηγουμένως, δεν μπόρεσε να βάλει το εύκολο καλάθι. Στα μέλος, Σπανός είναι φάουλ. Μπαίνει και το καλάθι. Να πως αλλάζει η ψυχολογία σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε λοιπόν να σκοράρει εύκολα και να πάει στο συν 12. Αμέσως στην επόμενη επίθεση η Hall of Fame θα μειώσει στους 8 και έχει μια βολή. 1:25 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Θάνος Σπανός. Μεγάλη εμπειρία. Και παίξει όταν ήταν πιο μικρός μέχρι και στην εθνική. Τότε με κακιούς όταν ήταν πιτσιρικάδες στα εφηβικά. Και τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε, ναι. Ήταν έτσι στην προεπιλογική της τεχνικής που είχε πάρει το ευρωπαϊκό, τι είχε πάρει τότε. Την μικρή, τις ειδικάδες. Και πιο παλιά. 33-26, 1:20 ακόμα στο ημίχρονο. Ο Σταμάτης. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Ο Γιαννόπουλος θα πάρει ακόμα ένα rebound. Βαβιλάς έχει την μπάλα στα χέρια. Μαργαρίσματα ψηλά, έχει ανέβει τώρα η πίεση στην άμυνα της Hall of Fame. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο, Σταυρόπουλος rebound και γρήγορα στο σταμέλο. Τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, 33-26 μπροστά είναι η Γάλλη. Κονταξής έχει πάρα πολύ χώρο, τον εκμεταλλεύεται. Ο Σταμάτης κρατάει το πρόσωπό του και τον άφησε το ψηλό εκεί. 33-28, time out. 50 δευτερόλεπτα από το τέλος του ημιχρόνου, η Hall of Fame ξυπνάει. Η Λιμός μέχρι στιγμής έχει 4 στις 9 βολές. 10 στα 24 δίποτα, 3-17 τρίποντα, 27 rebound, 10 assist, 4 κλεψίματα και 4 λάθη. Κορυφαίος ο Κώστας Οδαβιλάς με 11 πόντους, από 7 Γιαννόπουλος και Φιντήσης, ενώ άλλους 6 έχει προσθέσει ο Σταμάτης. Ενώ για την Hall of Fame 5 στις 12 βολές, 7 χαμένες βολές έχουν ήδη φιλοξενούμενοι, 7 στα 25 δίποτα, 3-9 τρίποντα, τα rebound είναι 27. Ίδια για τις δύο ομάδες, 7 assist, 3 κλεψίματα, 7 λάθη και 2 μπλοκ και 2 τάπες από τον Πάνο Σταυρόπουλο. Δεν έχουν παίχτη με διψηφιασμό πόντων οι θυμισμένοι. 6 έχει ο Σταυρόπουλος και από 5 Σπανός, Τρίφτης και ο Λάμπρος, ο Κονταξής. Καλύτερος για τη χώρα ο Σταυρόπουλος μέχρι στιγμής. Και 7 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Ναι, για την Λιμός, Γιαννόπουλος βάση efficiency. Χρήστος πέρασε για την Hall of Fame. Τελευταίο λεπτό. Σταμένος είναι στο πάγκο. Τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Γιαννόπουλος, κίνηση του Μπραντίτσα. Γιαννόπουλος όμορφα αποφεύγει τον
πάνω το σπανό και κάνει το 35-28. 28 δευτερόλεπτα. Κάποια δευτερόλεπτα, 6 συγκεκριμένα, η Λιμόζ. Χολοφέμ έχει να δώσει και ένα φάουλ. Σταυρόπλος για 2 είναι άστοχος. Γκάζει, όχι, τελικά παίρνει το rebound κοντά. Η Χολοφέμ πετυχαίνει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου 7 πόντους. 10 συνολικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και μειώνει στις 5. Ένα φάουλ πρέπει να κάνουν τώρα. Αργούνε να κάνουν φάουλ. Ο Δαβιλάς κερδίζει φάουλ και βολές. Κακό φάουλ εδώ από τη Hall of Fame. Αυτό φωνάζει ο Σπανός στους συμπαίκτες του και στο πρίφτη. Έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα το φάουλ. Δύο βολές για τον Κώστα Δαβιλά που θα διαμορφώσει λογικά το σκορ. Έχει μείνει ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα για να τελειώσει το ημίχρονο. Δύσκολα προλαβαίνει εκτός άμα κάποιος παίκτης πάρει το rebound. Τέσσερις στις 9 μέχρι στιγμής η Λιμόζ. 5 στις 10. 36-30. Έξω η δεύτερη, rebound του Πρίφτη, δεν προλαβαίνει, δεν θα μετρήσει και να μπει. Δεν θα μέτραγε, παρά λίγο πάντως. 36-30, τέλος πρώτου ημιχρόνου, μπροστά η Λιμόζ. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Σοκράτης, όπως βλέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του γηπέδου. Θα αργήσει λίγο να έρθει πάνω. Hall of Fame, ο Ορκοσμίκης, η Λιμόζ το ίδιο. Το σκορ είναι 36-30 για τους Γάλλους. Ποιος ο Σταμάτης? Τραυματίστηκε ο Σταμάτης, με φωνάζουν από κάτω. Έχει τις πρώτες βοήθειες, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Πρίφτη στα μέλος, Σταυρόπουλος Κονταξής, Σπανός, η πεντάδα της Hall of Fame, Σταματόπουλος Δαβιλάς, Γιαννόπουλος, Δημοβασίλης και Φιλντίσης για τη Λιμόζο. Στα μέλος, ο Σταυρόπουλος είναι φάουλ από το Φιλντίση, λέει ο ρεφερί. Στην 6, είπα μεγάλη, να ξεκινήσουμε την τρίτη περίοδο, ήρθε ο Σοκράτης. Σταυρόπλος στο σταμέλο, Πρίφτης, κανά στον Πιλή, τρίποντο, το σίδερο στα χέρια του Δημοβασίλη, γρήγορα στο Δαβιλά. Κολοφέμ έχει μπει με περισσότερη κινητικότητα στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Δαβιλάς θα μπει με καλάθι, 38-30. Άνοιξε το σκορ λοιπόν του δευτέρου μηχρόνου Κώστας ο Δαβιλάς. Μοναδικό πρόβλημα για τη Λιμόζ είναι τα τρία φάουλ του Σωτήρη Δημοβασίλη. Άστοχος εδώ ο Σπανός, rebound του Δαβιλά. Λιμόζ κατάφερε να ξεφύγει μέχρι και στους 10. Σταματόπουλος πήρε τα νεράκια του. Τον φτώματο πολιτή. Γιώργο, μπορείς να μου πεις Σταματόπουλος τι κάνει σήμερα? Με assist και... 4 assist, 9 rebound. Κάνει τη δουλειά του ο Σταματόπουλος, είναι αθόρυβη δουλειά. Ο Φιλντίσης σας το έξι για 2. Rebound του Σταματόπουλου. Του Σταμέλου. Πού ήταν η μυστηράκη του αγωνιμικού? Εκεί είναι μέσα. Λίγο, όχι, 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 καλά είμαι. Σπανός σκοράρι, ασίστα τον Πρίφτη. Και ποιος είμαι εδώ? Εγώ μένω. Πάρε, πιστό. Δαβιλάς, ο Βασίλης, επίσης για 3, θα το βάλει, 41-32. Το τρίτο δεκάλεπτο συνήθως είναι το πιο κομβικό στα παιχνίδια της Λιμόζ και της Hall of Fame βέβαια. Λιμόζ αν αντέξει να παραμείνει μπροστά στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, φάνει το φαβορί. Δαβιλάς πήρε το rebound, ο Σπανός δεν τα κατάφερε, κάτι είπε και στο διαιτητή. Σταματόπλος Δαβιλά στο ΣΥΝ 11. 43-32. Τεχνική ποινή στο Σπανό, δεν τη γλίτωσε. Είναι το τρίτο φάουλ πλέον για εκείνον. Πρώτος παίχτης. Φτάνει στα τρία φάουλ για την Hall of Fame. Σταμάτης μέσα, Δημοβασίλης έξω. Μία βολή ο Κώστας ο Δαβιλάς.
Είναι έσοδος και η Λιμόζ για πρώτη φορά στο συν 44-32. Δεν θα βάλε, ναι. Σωστός ο Γιώργος. Τότε ήταν 32-45. Επίσης αστοχή, ενώ θα μπορούσε τον απαιτήσει το καλάθι. Ικανόπλος στο rebound. Τώρα είναι 44-32, μπροστά η Λιμόζ. Σταματόπλος. Είδε τα σκούρα να έρχονται, πήγε προς τα πίσω. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Γάλλους. Το ζουνε τον τελικό και οι δύο πάγκοι. Γιαννόπλος για το Φιλντίσι. Κοιμήθηκε η άμυνα της Κολοφέμου. Φιλντίσι σε αστόξε, rebound του Σταυρόπουλου. Στα μέλος. Οκτώ-δύο τελευταίο σκορ για τη Λιμόζ στην έναρξη του δευτερού ημιχρόνου. Πάρα του Σταματόπουλου. Δεν μπορεί ο Φιλντίσι από κάτω, θέλει να είναι μόνο πίσω από τα 7 μέτρα, δεν γίνεται. Πάντως το προσπαθεί και στο Σάμερ που τον είδα και τελευταία μπαίνει προς τα μέσα. Σπανός, λάθος πάσα του Σπανού. Νομίζω να σκοράει τώρα η Λιμόζ, λογικά θα πάει σε time out το κοφός. Αυτό λέει στο, στη γραμματεία. Γιαννόπουλος άρχισε στο Βαβυλά. Πιέζει ο Πρίφτης. Βαβυλάς για τον Γιαννόπουλο δεν συνηθίζει από τα 6.75 να σηκώνεται. Αστόχησε rebound του κονταξί. Δύο φάουλ η Λιμόζ, ένα μόλις η Κολοφέμη τεχνική ποινή που δόθηκε στον Σπανό. Στα μέλος βρήκε χώρο, δεν βρίσκεται όμως στόχο. Rebound στα μάτια. Στα μέλος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Την ανάπαυλα δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Σταμάτησε, ήρθε η ώρα του. Δεν ήρθε ο Γιαννόπουλος όμως το rebound. Έχουν χρόνο ακόμη οι γηπεδού. Έχει φιλτήσει, βιάστηκε εδώ να εκτελέσει από τα 6.75. Εύκολα το rebound το Θάνος ο Σπανός. Σπανός μέσα από το ζωγραφιστό. Rebound του Γιαννόπουλου. Τραβιλάς. Φιλτήσεις. Με ρίσκο η πάσα έκανε το λάθος Φιλντίσις, έκλεψε, δεν πρέπει να κάνει φάουλο Φιλντίσις. 3-1-2 στα μάτια, στα μάτια δεν προσπαθεί καν να παίξει άμυνα. Έχουμε time out 44-34 μπροστά η Λιμόζ. Ακούστε και λίγο μουσικούλα τώρα που έχουμε διακοπή. Πρώτο σκόρερ με 17 ο Δαβυλάς, 10 έχει ο Φιλντίσις, 9 ο Γιαννόπουλος ο οποίος έχει πάρει 8 επιθετικά rebound και 6 αμυντικά. 9 rebound έχει πάρει ο Σταματόπουλος και έχει δώσει 5 assist. Και στο ένα τρίποντο που έχει δοκιμάσει ήταν άστοχος, επίσης έχει χάσει 2 βολές. Hall of Fame έχει πρώτο σκόρερ το Σπανό με 9, έχει μαζέψει 7 rebound, 6 πόντους, 8 rebound ο Σταυρόπουλος, 7 πόντους, 4 rebound ο Κονταξής, 5 πόντους, 3 assist ο Πρίφτης, ο οποίος έχει κάτσει ώρα στον πάγκο, 5.52 πριν τελειώσει την τρίτη περίοδο. Επιστροφή στο Περιστέρι για τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου. 44-34 δείχνει ο Βοδινός πίνακας, ενώ διανύουμε το 5ο λεπτό της επανάληψης. Σταματόπουλος, Δαβυλάς, Σταμάτης, ο Γιαννόπουλος και ο Φιλντίσις. Πεντάδα της Λιμόζ, Σταματόπουλος, πρώτο καλάθι για εκείνον. Καλάθι και φάουλ από τον Γιώργο τον Σταματόπουλο. Σταυρόπουλος, Μαυρίδης, στα μέλος Χόντος και Πρίφτης. Χαμηλό το σχήμα για την Hall of Fame. Ουσιαστικά χωρίς πεντάρι αυτή τη στιγμή. Σταυρόπουλος με το Μαυρίδι είναι τριάρια. Άντε να τους κάνουμε και τεσσάρια. Μέσα και η βολή. 47-34. Δεύτερο φάουλ για την Hall of Fame. Χόντος. Μαυρίδης μπροστά στο σταμάτι, έξω για το Πρίφτη. Δαβλάς γρήγορα πήγε πάνω του. Στα μέλος, Μαυρίδης. Είναι άστοχος, rebound όμως από τον Μπίλη Σταμέλο. Από τη γωνία. Αστόχησε για 3 rebound του σταμάτι. 2 εύκολοι πόντοι για το Σταματόπουλο. 49-34.
Η Λιμός πίζει διαφορά ασφαλείας. Φύγει και την γροθιά ο... Στο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Στο συν 15. Στο πιο κομβικό σημείο του τελικού η Λιμός έχει χτίσει διαφορά ασφαλείας. Σταυρόπουλος με ταμπλό. Είναι τη λύση. Είναι και ο φωτογράφος της διοργάνωσης εδώ δίπλα μας, ο Δημήτρης Στεφόπουλος, συγγνώμη. Ό,τι θέλετε, άμα παντρεύεστε, άμα βαφτίζετε, άμα παίξετε μπάσκετ, άμα παίξετε χόκι, άμα πάτε για μπάνιο, φωνάξτε τον. Ειδικά άμα πάτε για μπάνιο, φωνάξτε τον. Καμαδόπουλος. Φιλντήσεις, θα εκμεταλλευτεί τον όγκο του, θέλει να μπει προς τα μέσα. Φιλντήσεις, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Τρίτο για την Hall of Fame. Καβουλάς για δύο, είναι άστοχος, ριμπάντο το Μαυρίδι. Χρήστης Σταυρόπουλος είναι άστοχος από τα 6.75 ο Μαυρίδης, φιλότερα από όλους πριν το ριμπάουν και κάνει το 49-38, ρίχνει διαφορά στους 11 η Hall of Fame. 3 και 50 ακόμη για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού. Γιαννόπουλος, η τάπα εκεί από Σταυρόπουλο και κονταξί. Βρίσκει τελευταίος ο Βαβυλάς. Κονταξίς είναι στο πάγκο. Δεν έχουμε δει Βαρδουλάκι μέχρι στιγμής και Κοφό. Δύσκολα θα δεις Κοφό σήμερα. Ναι, και τον Βαρδουλάκη, είναι παίκτες που έρχονται βοηθάνε από τον πάγκο. Τώρα μεριά δεν έχουμε δει τον Νίκο τον Γαλανόπουλο, που ούτως ή άλλως απουσίαζε καιρό, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Σταυρόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, στο χι, μπερδεύτηκε εκεί με τον Μαυρίδη. Σταματόπουλος το rebound, δημόσιο ενδιασμό, Φιλντήσης, Βαβυλάς. Λέγει να δώσει το σταμάτη μόνος του για τρεις. Αστοχή, rebound, δεν μπορεί ο Γιαννόπουλος, έχει πατήσει την baseline. Ίσως δεν έπρεπε να βιαστεί εδώ ο Λιμός, καθώς ο Σταυρόπουλος και παραμείνει στην αντίπαλη ρακέτα, δεν γύρισε στην άμυνα. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Σταυρόπουλος, καλή άνω του Γιαννόπουλου, πάει και ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Κώστας ο Βαβυλάς. Λιμός όχι μόνο διατηρεί τη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου. Φιλντήσεις για 3 στο σίδερο, rebound στα μέλη. Έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Ο Δαβλιάς κάνει φάουλ το οποίο δεν δίνεται. Ο Σταμέλος κερδίζει φάουλ και δίνεται χαμηλά ή βολές. Χαμηλά τελικά. Τρίτο μαδικό. 2.47 ακόμα στην περίοδο. Και το συν 11 για την Λιμός. Τρίφτης. Θα βλέπεις φάουλ με το σώμα, τέταρτο μαδικό. Άρα αν πάρει νομίζω σήμερα η Λιμός το πρωτάθλημα, θα καλύψει κάποιους κάπως το τέτοιο το, τους δύο χαμένους τελικούς. Νομίζω πλέον δεν θα τη νοιάζει καθόλου για τους χαμένους τελικούς. Ήταν είσαι ο πρωταθλητής της Elite. Έτσι. Τρίφτης. Να πω επίσης ότι όταν είχαμε κάνει την ίδια day με τη Λιμός, Χρήστης αστόχησε το μεταξύ για 3. Ο Πατήστας είχε πει ότι ο στόχος της ομάδας είναι να παραμείνει στην κατηγορία, έτσι. Εμένα αυτό μου έλεγε όταν στο τέλος της φάσης των ομίλων. Ότι ήθελε να παραμείνει. Εσύ, η μη διαδίκηση Σεπτέμβρη είχε γίνει, πότε είχε γίνει. Δεκέμβριο. Λίγο πριν τα χρόνια. Φωνές από τον Πατήστα, γιατί. Είναι και δύσκολο να ξαναγίνει αυτό, έτσι. Και είχε την ευκαιρία, αν πάρει βέβαια στο Ματωτήρι, να κάνει και το double-double. Μόνο η Στιφάδα το είχαν κάνει. Το double crown. Φιλντήσεις. Πάλι του στα μέλου, δύο βόλες για τον Τάσο Φιλντήση. Στιφάδα, Μπόμπιρες, Καβαλένθια. Και η τέταρτη ομάδα θα είναι ή η Λιμός ή η Hall of Fame. Η ζέστη. Η
σήμανση εδώ του παρατηρητή του αγώνα ότι μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο παίξανε καλό μπάσκετ και οι δύο ομάδες. Το 20-20, ναι. Ναι. Μετά στο δεύτερο και στο τρίτο έχουν ρίξει πιο πολύ το μυαλό τους. Πίσω η δεύτερη. Και πλέον υπάρχει σκοπιμότητα. Μαυρίδης εκμεταλλεύεται την όμορφη πάσα ασίστ του Κόντου που ζητά βοήθεια από την εξέδρα. 50-40 το μείον, 15 διαφορά στους 10. Ένα και 37 έχει μια ακόμα στιγμή εδώ. Τελειώνει το δεκάλεπτο. Δαβιλάς δεν μπορεί να πατήσει rebound στα μέλου. Όλο φαίνεται το ίδιο στον διασμό. Στα μέλος, καθαρή άμυνα του Σταματόπουλου. Και το rebound του Σταμάτη. Σταματόπουλος στα καλύτερα playmaker του μπασκετάκι, αν όχι το καλύτερο. Βοηθάει και στην άμυνα και στα rebound. Σε όλους τους τομείς. Στα μέλος πόντος. Σταυρόπουλος η προσποίηση. Πόντος, περιμένει ο Σταμέλος εδώ και ώρα μόνος του. Σταυρόπουλος για τρεις αστοχή, rebound του Σταμέλου και εκείνος θα σηκωθεί, όχι. Τρίφτης. Έχει εξαγριωθεί ο... Σταυρόπουλος, λάθος. Έχει εξαγριωθεί ο coach Pat που χάνουν αμυντικά rebound. Οι παίκτες του έχει τρελαθεί κοπανιέτη. Από μία επίθεση ακόμη. 43 δευτερόλεπτα μπήκε ο Μπραντίτσα σε στη Φιλμπίση. Ο Φέιμ δείχνει κουρασμένη στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Λιμόζ. Βαβιλάς. 5 δευτερόλεπτα. Βαβιλάς για 2 είναι η προσπάθειά του. Ριμπάνω του Μπραντίτσα προλαβαίνει. Ο Παναγιώτης ο Μπραντίτσας. Ή αλλιώς Μπραντί. Πέρσι το λέγαμε Μπραντί που είχε και το ξάδερφο. Φέτος μόνο Μπραντίτσα. Σταμέλος βιάζεται, ευστοχή, 2 δευτερόλεπτα, τέλος. Σταματόπουλος πετά την μπάλα, βρίσκει την οροφή. 52-42 με τη Λιμόζ από το συν 6 του πρώτου μηχρόνου να βρίσκεται στο συν 10 στη λήξη της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, τα στατιστικά του Γιώργου Πρίτσου. Η Λιμόζ λέει έχει 8 στις 15 βολές, 16 στα 38 δίποντα, 4-23 τρίποντα, 39 λοιπόν, 13 assist, 5 κλεψίματα, 6 λάθη, μόλις 6 λάθη λοιπόν. Απ' την άλλη μεριά η Hall of Fame, 5 στις 12 βολές, έχουν χάσει από 7 βολές οι δύο ομάδες, 14 στα 41 δίποντα, 3-15 τρίποντα, τα rebound είναι 43, 4 παραπάνω από τη Λιμόζ, 11 assist, 4 κλεψίματα, 11 λάθη και 3 τάπες. Χωρίς τέχνη με αριθμό πόντων παραμένει η Hall of Fame. 9 ο Σπανός, 8 ο Μαυρίδης, άλλους τόσους και ο Σταυρόπουλος, 7 ο Κονταξής. Ενώ από 5 στα μέλος και Πρίφτης, Σάποντος, ο Χόντος, αλλά και ο Μαρίνης. Από την άλλη μεριά 17 πόντους έχει πετύχει ο Ναβιλάς. 11 ο Φιλντήσης, 9 ο Γιαννόπουλος, 6 ο Σταμάτης, 5 ο Σταματόπουλος, ο οποίος έχει πάρει 10 rebound και έχει μοιράσει και 5 assist, ενώ στα rebound 15 έχει μαζέψει ο Άγγελος ο Γιαννόπουλος. Έρχεται ο Άρης τώρα να συνεχίσει. Ξεκινάμε τέταρτη περίοδο, Σταματόπουλος, Μπραντίτσας, όπα, Δαβιλάς, Γιαννόπουλος και Σταμάτης για τη Λιμόζ και απ' την άλλη Σταυρόπουλος, Πρίφτης, Χόντος, Κονταξής και στα μέλος για την Hall of Fame. Ο Μπραντί, ο Σταμάτης, Σταματόπουλος, ο Γιαννόπουλος έχει δώσει μεγάλη βοήθεια κατά το καλάθι σήμερα. Θα σουτάρει για 2 υποπίεση Σταυρόπουλου, εκεί δεν μπαίνει. Ο Σταμέλος είναι αυτός που παίρνει rebound και φεύγει γρήγορα μπροστά. Έχει 3 Γάλλους μπροστά, περάσει από τους 2, έχει μείνει ένας καλάθι. Ωραία κίνηση. Ο Μπίλι σε σηκώνει λίγο την εξέδρα της Hall of Fame. 52-44 φυσικά και δεν έχει τελειώσει τίποτα. 9,5 λεπτά ακόμα για το τέλος του μεγάλου τελικού. Σταματόπουλος με το Χόντο μπροστά του. Βαβιλάς παίρνει και ένα screen εκεί από το Σταματόπουλο που έπεσε πάνω στον Πρίφτη. Ο Χόντος ακολουθεί,
Καβιλάς κάνει τίπλες, 2 δευτερόλεπτα για επίθεση, δεν το έχει καταλάβει. Το κατάλαβε, σούταρε άστοχα. Έχει λήξει η επίθεση, δεν μετράει το σούτ που επιχείρησε ο Μπραντίτσας. Καλή άμυνα από την Hall of Fame σε αυτή τη φάση. Κερδίζει την επίθεσή της τώρα, χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου. Στο σύν 8 η Γάλλη, ξανά στο σταμέλο η μπάλα, φωνές από τον πάγκο της Hall of Fame για να γυρίσει το παιχνίδι για τους πράσινους. Στα μέλος και Σταυρόπουλος, ο Κονταξής στη ρακέτα, mismatch με όλους βέβαια. Ο Κονταξής παίρνει το rebound, foul. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο ψηλός, αλλά έχει δύο βολές. Δεν έχουν παίξει πολύ με τον Κονταξή σήμερα. Και 58 ακόμα, ο Λάμπρος Κονταξής. Ριζουπολίτης. Θα βάλει την πρώτη. Αν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τους φιλάθλους, είναι σίγουρα καμιά πενηνταριά με τους Hall of Fame και η Λιμός να έχει 10 δικούς της με μπλουζάκια και με τέτοια. Δεν μπαίνει η δεύτερη, 52-45, Σταμάτης και Μπραντίτσας. Υπέρ παιδιά η πράσινη. Ναι, είναι εδώ και τα πιτσιρίκια μετά, μπλουζάκια, ναι. Παλέμαχος στους Hall of Fame. Είναι και λίγο μεγαλύτερος ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της Hall of Fame, οπότε έχουν οικογένειες κλπ. Ο Σταμέλος θα κλέψει, θα πάει και θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Θέλει να γυρίσει το παιχνίδι μόνος του. Ετοιμάζει την Βασίλη ο Ερυπιώτης. 8:39 πριν το τέλος, 52-45 θα βγει ο Σταμάτης για να μπει ο Δήμο Βασίλης. Ο οποίος έχει κάτσει πολύ ώρα στον πάγκο, υποθέτω λόγω των φάουλ που έκανε, έτσι. Ναι, έχει 3. Από το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει κάνει στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Πρίφτιτς θα επαναφέρει. Ο Μπίλι έχει πάει να πάρει την μπάλα στα χέρια. 2 φάουλ η Λιμόζος, κανένα η Hall of Fame σε αυτό το 1,5 λεπτό που έχουμε παίξει. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, τώρα συμπληρώνεται το 1,5. Σταυρόπουλος, πάει στο Κονταξή. Του αφήσανε χώρο, του κάνει φάουλ ο Μπραντίτσας. Δεν ξέρω αν πήγε να σηκωθεί για σουτ. Ναι, έχει βολές. Ξανά ο Κονταξής από τη γραμμή. Ποιος Κονταξής? Έχει 8 πόντους, 5 rebound μέχρι στιγμής και βολές. 2-4. Να δούμε πόσο θα πάει το ποσοστό τώρα. Ξανά βάζει την πρώτη. 92-46. Hall of Fame ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Και η δεύτερη τώρα μέσα, 52-47, 8:26 πριν το τέλος. Το μείον 15 που άγχωνε τους πράσινους, έχει γίνει μείον 5 και πλέον όλα είναι ανοιχτά. Μπράντι και προσπαθούν να ανεβάσουν και οι φίλοι τώρα την ομάδα τους. Δήμο Βασίλης θα πάρει φάουλ από τον Κονταξή, το πρώτο της Hall of Fame. 3 έχουν οι Γάλλοι. 8:12 ακόμα. Το έλεγε ο coach Πρίτσος που κάνει εδώ στατιστικά. Θα πάμε για δραματικό τέταρτο δεκάλεπτο και μέχρι στιγμής έτσι δείχνει ότι θα κυλήσει. Μπάλα στο Δαβιλά. Περιμένει ο Μπράντι στη γωνία. Ο Δαβιλάς πάει να περάσει από δύο. Φάνηκε να κλέβει ο Πρίτσος. Ο ρέφερι έχει δώσει φάουλ. Βρίζει ο Κοφός, κάτι λέει. Παίρνει και μια τεχνική ποινή. Πάει να χαλάσει τώρα το κλίμα για τους πράσινους. Ακούονται και οι φωνές του Παντελή Κατσαρού, ο οποίος κάθεται στην άλλη άκρη του γηπέδου απέναντι στην ίδια θέση με εμάς. Κάτω από το Σλοβενίκη με το κόκκινο. Η βολή της τεχνικής από το Δαβιλά, τα φάουλ έγιναν 2 για τη Hall of Fame. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι πράσινοι σε αυτή τη φάση. Προσπαθούν από την εξέδρα τώρα να επηρεάσουν τον Δαβιλά, ο οποίος βάζει τη βολή και κάνει το 53-47. Και είχα Βαλένθια απέναντι με 3-4 εκπροσώπους εκεί στην εξέδρα. Ναι, ήρθε κόσμο σήμερα. Στον τελικό δεν είχαμε τόσο πολύ, αλλά σήμερα ήρθε. Δαβιλάς με τον Μπρίφτη είναι έτοιμος να τον κατασπαράξει εκεί. Το screen βγήκε. Δαβιλάς για 2 μπροστά στον Κονταξή. Δύσκολο καλάθι. 55-47. Η Λιμός παίρνει ανάσα, πάει στους 8. Ο Κοφός συνεχίζει και διαμαρτύρεται στους διαιτητές. 20 πόντους ο Δαβιλάς.
σίγουρα πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής. Σταυρόπουλος, Σταμέλος, Σταματόπουλος λίγο πιο μακριά. Βρήκε χώρο, πολύ ωραία πάσα. Ο Κονταξής δεν μπαίνει το σουτ. Μπραντίτσα στο rebound. Ο Σταμάτης είναι αυτός που κατεβάζει. 7-25 ακόμα. Σταματόπουλος είναι αυτός που κατεβάζει, όχι Σταμάτης. Έχει πάει στον πάγκο. Βιλής έχει σηκωθεί, δεν ξέρω αν ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Γιαννόπουλος μπροστά στο Σταυρόπουλο. Θα επιχειρήσει να περάσει. Δεν είναι εύκολο. Έκανε βήματα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ μπροστά στο Σταυρόπουλο να περάσω. Να βάλω καλάθι. Είναι πρώτο σε τάπες για τη Hall of Fame. Έτσι. Προτιμούσα να πετάξω έξω. Να φάω καμιά τάπα και να γελάει ο κόσμος. Στα μέλος. Ο Πρίφτης με τον Κονταξή. Ο Χόντος περνάει από τον Μπραντίτσα. Η πάσα στο Κονταξή ξανά. Goal foul, ο Λάμπρος Κονταξής. 55-49. Ακριβώς 7 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Το τέταρτο φάουλ της Λιμός φορτώθηκε στο τρίλεπτο. Θα πρέπει να προσέχουν ή θα στείλουν τους αντιπάλους τους για πολλές βολές. Το ποσοστό πώς είναι για την κολοφέρνηση στις βολές. 50% έχουν πράσινη. Ο Φιλτίσης μπήκε τελικά στο παιχνίδι. Θα βγει ο Μπραντίτσας. Σκουπίζει την μπάλα ο Κονταξής. Η διαφορά στους 6 πόντους για τους Γάλλους. Πάντως στη μάχη των πάγκων. Πετερή Hall of Fame, το ζουνε πιο πολύ. Ναι. Hall of Fame είναι αδειόν Πατίστα. 12 από τους ο Κονταξής και Πετερή Μπάντ. Κονταξής που έχει τώρα βολές και να δυνατότητα να μεγαλώσει. Μία βολή. Α, ναι, μία βολή. Μπράβο. Έμεσο τρίποντο, 13 πόντους τώρα. Κονταξής ο πρώτος σκόρερ των φημισμένων. 55-50. Ακούτε τις φωνές τώρα. Τις φιλάβλους Hall of Fame. Σταματόπουλος και Φιλντίσης, θα σουτάρει ξανά για τρεις, δεν μπαίνει. Κονταξής μαζεύει γρήγορα στο Σταμέλο. Θα πάει μόνος του ένα διαθλητικό φάουλ του Φιλντίση που σήκωσε εκεί το χέρι του, τον αγκώνα. Εξαγριώθηκε και ο Σταμέλος. Αλλά τον κράτησε ο Πρίτης για να μην γίνει καμία ιστορία εκεί. Μετάρει με τεχνική ποινή εδώ μεταξύ ο Κοφός. Και έχει ήδη μία, δεν ξέρω αν την πήρε αυτός ή ο Πάγκος προηγουμένως. Τελικά πρέπει να ηρεμήσουν λίγο οι πράσινοι. Βιλντίσης προσπαθεί να εξηγήσει ότι δεν ήθελε να κάνει κάτι άσχημα, απλά ήθελε να κάνει φάουλ. Εντάξει, το δώσανε και ναι, δόθηκε το αθλητικό, οκ. Okay. 55-50, δύο βολές για το Σταμέλο, 6-36 πριν το τέλος. Μέσα η πρώτη. Προκροτήματα. Στους 4 λοιπόν η διαφορά. Από τους 15. Ναι. Πάρε η Λιμός. Και η δεύτερη. 55-52. 6-36. Επιβεβαιώθηκε ο coach P. Όλα ορθά ανοιχτά. Στο μέλος έχει πάει για να επαναφέρει κιόλας. Συζητάνε εκεί με το ρέφερι. Μπάλα στον Πρίφτη. Η οποία Hall of Fame έχει φέρει δύο φοβερούς παίχτες στο Summer League. Πάρα πολύ γρήγορους. Αν έχεις δει, αν δείχνει να δηλαδή στο Summer, είναι δύο παιχταράδες. Θα πάρει κι άλλο φάουλο ο Σταυρόπουλος. Θα σουτάρει κι αυτός βολές και από εδώ και πέρα ό,τι φάουλ γίνει. Φυσικά είναι βολές για την Hall of Fame. Θα χτυπήσουν μέσα στην ρακέτα τώρα. Αυτό που μπορούν να κάνουν καλύτερα. Πέντε δεν πέρασε χρόνος πολλής και έχουν ξανά βολές πράσινοι. Μέσα πρώτη. Λες και μπαίνει γκολ. Ναι. Και ο Ηλιάκης εκεί κάτι φωνάζει τώρα. Πενήντα πέντε, 53 παραμένει τελικά. 6-24 ακόμα ο Πατίστας προσπαθεί υποτίθεται να ηρεμήσει τους παίκτες όλα. Να θεός ξέρει τι γίνεται μέσα του αυτή τη στιγμή. Ο Κοφός πάντως ξεφωνίζει παντελώς για να ανεβάσει την ομάδα του. Όπως και πολλοί από τον πάγκο εκεί των δυσκολίων. Φέιμ, δύσκολο καλά του Δαβιλά. 57-53. Πολύ καλό μάτς. Εξαιρετικό μάτς από τον Δαβιλά σήμερα. Ο Χόντος δεν έχουν μπει στη ρακέτα οι πράσινοι. Ο Σταμέλος ξανά στο Χόντο. Και πάλι στον Μπίλι. Περιμένω Σταυρόπουλος μακριά. Μια προσποίηση. Σταματάει, διακόπτουν οι διαιτητές γιατί έδειξε να χτυπάει ο Σταυρόπουλος. Τον νόμο του κρατάει.
Ζητάει φάουλ ο Πρίφτης. Πέντε και 50 ακόμα. Οι Γάλλοι στο συν 4. Αλήθεια, δεν έχει κάτσει καθόλου στον πάγκο Σταυρόπουλος. Ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο τριαριού φέτος. Πάλι στο Σταμέλο. Έχουν μείνει 4 δευτερόλεπτα για επίθεση. Ο Σταυρόπουλος θα σουτάρει στο σίδερο. Σταμέλος rebound. Για 3 στο σουτ. Δεν θα μπει κι άλλο επιθετικό rebound το κονταξί. Ο Πρίφτης. 6 δευτερόλεπτα για επίθεση τώρα. Ο Χόντος πάλι στον Πρίφτη. Το τρίποντα από την κορυφή. Μέσα! 57-56 πανηγυρισμοί. Σαν να μπήκε το καλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 5 και 15 ακόμα στον πόντο. Hall of Fame ανέβηκε. Επανήλθε. Ο Δαβιλάς, ο Σταματόπουλος και ο Φιλντίσης. Θα κάνει drive, είναι φάουλ του Σταυρόπουλου. Θα στείλει το Φιλντίση για βολές. 5 και 3 ακόμα. 57-56. Λέγε ρε Σοκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε πάρει πιο γρήγορα time out ο Παπιστάς. Είχε αργήσει. Βλέπω ότι η Hall of Fame έχει πάρει ψυχολογία. Θα μπει η πρώτη πορεία του Φιλντίση. 58-56 για τη Λιμόζ. Φιλντίσης αγαπάνε, φωνάζουν από την εξέδρα. Βάζει για τη δεύτερη, τον αγαπήσαν λίγο περισσότερο τώρα. 59-56 οι Γάλλοι. Η Hall of Fame είχε ανεβάσει ένταση. Σε έχει βγει μέχρι στιγμής. Ο Πρίφτης στο Σταυρόπουλο. Σταμέλος και Χόντος, έχει χώρο. Πίσω στο Σταυρόπουλο, ωραίο passing game. Ο Πρίφτης για δύο, μέσα κι αυτό! Σέρβικη δύναμη, 59-58. Από τις παλιοσυρές θα γίνει δουλειά για την Hall of Fame σήμερα. Σταματόπουλο στο Δαβιλά. Ξανά στο Σταματόπουλο. Σταμέλος πάνω του, το αφήνει λίγο χώρο. Η πάσα δεν είναι καλή. Ο Πρίφτης κλέβει. Έχουν σηκωθεί όρθιοι οι δηλαδή, εκεί της Hall of Fame στην εξέδρα. Ωραία πάσα. Σταμέλος δεν μπαίνει. Ευκαιρία να προηγηθεί μετά από πάρα πολύ ώρα. Κάνει την ευκαιρία τώρα η Hall of Fame λοιπόν. 59-58, 4 και 13 ακόμα. Κάνουνε θόρυβα, κοπανάνε την εξέδρα. Θα βιλάς με τον Πρίφτη κολλημένο πάνω του. Θα τον αποφύγει. Φιλντίσης, άλλο ένα τρίποντο. Θα μπει! Μεγάλο τρίποντο από τον Φιλντίση, 62-58. 3 και 53 ακόμα. Πάνω που πήγε να περάσει μπροστά η Hall of Fame, τρώει το τρίποντο και πάει στους 4 πίσω. Ο Σταμέλος του Σταυρόπουλου τον αφήνουνε. Δεν θα τους τιμωρήσει. Είμαι ο Βασίλης στο rebound. Ο Σταματόπουλος διώχνει ένα κουνούπι από το πρόσωπό του και συνεχίζει. 3 και 33 ακόμα, Πατίστας αναθάρισε. Α. 3 και 25 ακόμα. Δαβιλάς. Πάει για live μετάδοση ο Σοκράτης. Όσοι ξέρετε για την διδάγμα μιλάμε. Τελειώνει η επίθεση. Και τώρα έχουμε το time out. Hall of Fame έχει ανεβάσει ψυχολογία, αλλά ο Φιλντίσης με το τρίποντο που έβαλε αφήνει έτσι τη Λιμόζ να αναπνεύσει. 3 και 15 ακόμα. Και έχουμε το Δαβιλά να έχει φτάσει στους 22 πόντους. 16 ο Φιλντίσης με το τρίποντο, το τρίτο του στα 12 που επιχείρησε σήμερα μέχρι στιγμής. 13 πόντους ο Κονταξής με 7 rebound. 10 πόντους, 4 ασίστ ο Πρίφτης, ο οποίος ανέβηκε πάρα πολύ και έχει βοηθήσει τη Hall of Fame να ξαναμπεί στο match. Φωνές του Ευρυπιώτη τώρα εδώ στους παίκτες του να συγκεντρωθούν πιο πολύ στην άμυνα και να γυρίσουν την μπάλα στην επίθεση, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό τους λέει. 11-18 οι βολές της Λιμός, 12-21 για τη Hall of Fame και έχουν 5 φάουλ οι Γάλλοι, 3 οι πράσινοι, οι φημισμένοι τέλος πάντων. Ο Χόντος, ο Πρίφτης, ο Κονταξής, ο Σταυρόπουλος, ο οποίος
θα συνεχίσει χωρίς ανάσα και ο Σαμέλος, και απ' την άλλη ο Γιαννόπουλος με το Σταματόπουλο, το Δημοβασίλη, το Δαβιλά και το Φιλντίσι. Τέσσερις δηλαδή από το νέο αίμα της Λιμνός και ο Φιλντίσις, ο οποίος ήταν λίγο πιο παλιός από αυτούς. Μπάλα στο Σταμέλο, 3 και 13 ακόμα. Πρίφτης, Σταμέλος, Σταυρόπουλος. Ο Κονταξής στη γωνία, ο Πρίφτης στο Σταμέλο ξανά. Κονταξής στη ρακέτα με τον Δημοβασίλη πάνω του, θα στοχίσει ο Δημοβασίλης, παίρνει και το rebound. Σταματόπουλος, τελευταίο τρίλεπτο. 62-58 η Λιμνός. Βελτιώθηκε η εικόνα του μάτς στο 4ο δεκάλεπτο. Φιλντίσις. Πίεση στα σκρίν, εκεί ένα τρίποντο χωρίς ισορροπία, δεν μπαίνει. Στα μέλος μαζεύει, αλλά πατάει γραμμή. Καινούργια επίθεση για τη Λιμνός από το πουθενά. 2:37 ακόμα, 24 δευτερόλεπτα φωνάζει ο Ευρυπιώτης για να μην αγχωθούν οι παίκτες του. Ο Δημοβασίλης είναι αυτός που επαναφέρει. Σταματόπουλος. Πιέζει ο Σταμέλος. Και έχει μείνει εκεί πάνω στο Σταματόπουλο. Θα κάνει σιγά σιγά την κίνηση προς τη ρακέτα ο Σταματόπουλος. Θα τη δώσει στο Δημοβασίλη και αυτός για τρεις. Δεν μπαίνει. Μπάλα έξω από τον Γιαννόπουλο, λέει ο ρεφερή. Στο συν 4 η Λιμνός. 2 και 20 ακόμα, η μπάλα στο Σταμέλο. Έχουν μπει στη ρακέτα τώρα ο Πρίτσης με το Κονταξή. Η μπάλα στο Σταυρόπουλο. Ωραία πάσα, ο Πρίτσης ελευθερώθηκε, το βάλε. 62-60. Έχει πεισμώσει ο Πρίτσης. Είναι και πολύ συγκεντρωμένος για την κρισιμότητα που είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τον μπάγκο της Κολοφέιμ Ολιόρφη. Ο Δαβιλάς, ο Σταματόπουλος, ο Φιλντίσις. Πίεση από το Χόντο, δεν τον αφήνει. 3 δευτερόλεπτα για επίδεση. Ο Δαβιλάς δεν μπορεί, ο Χόντος θα κλέψει. 2-1, ανεβαίνει και ο Πρίτσης για να βοηθήσει. Θα πάρει την μπάλα μέσα. 62 όλα. Πανηγύρι. 1,5 λεπτό πριν το τέλος ο Πρίτσης σοφαρίζει. Το μείον 15 έχει πάει περίπατο. Η Hall of Fame έχει την ψυχολογία στην πλευρά της. Φιλντίσις υποπίεση. Μέσα! Απίστευτο τρίποντο του Φιλντίσι. 65-62. Η μπάλα ζεματάει και ο Φιλντίσις έχει παγωμένα χέρια. 1:9 ακόμα στα μέλος και αυτός για τρεις. Δεν θα μπει. Ψυχολογία ναι μεν με το μέρος της Hall of Fame, αλλά ο Φιλντίσις δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ψύχρεμος, θα χάσει τώρα την μπάλα, το ματιάσαμε, Σταυρόπουλος. Η τρίπλα, τρεις έχει δίπλα του. 65-62, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού. Ο Σταμέλος θα γυρίσει, ο Σταυρόπουλος στον πρίφτη. Τρίποντο, όχι πάσα, πάρα πολύ καλή, ο Χόντος δεν το βάζει το καλάθι. 39 δευτερόλεπτα, η Λιμνός έχει την μπάλα διακοπή. Ο Χόντος στο παρκέ κρατάει το πόδι του. 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ελπίζω να μην είναι τώρα η ζημιά που είχε ήδη από πέρσι ο Σωτήρης στον Αχίλιο. Έχουμε ένα time out. 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 65-62. Hall of Fame σοφάρισε, αλλά ο Φιλντίσις τους έκοψε τη φόρα με το τέταρτο. Νομίζω 4 έχει ο Φιλντίσις. Δέχει τώρα και τα συγχαρητήρια του συμπαικτών, θα διακόψουμε για λίγο. 4 στα 14 έχει ο Φιλντίσις. Στρέφουμε ο Ευρυπιώτης. Είναι οι οδηγίες στους παίχτες του και απ' την άλλη ο κοφός στους δικούς του. 37 δευτερόλεπτα με συμπληρωμένα τα 5 φάουλ για τους Γάλλους. 3 έχει Hall of Fame. 65-62. Φοβερό φινάλε σε αυτό το τελικό με τη Hall of Fame να γυρίζει από το μείον 15, να ισοφαρίζει με τον Πρίφτη και το Φιλντίσι υποπίεση και χωρίς καλή ισορροπία να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο. Η μπάλα είναι για τη Λιμνός. Έκατσε ο Χόντος στον πάγκο. Μπήκε ο Μαυρίδης, ο οποίος
Είχε πολύ ώρα να περάσει το παρκέ. Δαβιλάς και Σταματόπουλος. Φάουλ του Σταμέλου. Τι θα κάνουν, θα του στείλουν για βολές. Αυτό είναι το τέταρτο που κάνει Hall of Fame. Αν κάνουν γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι πάνε στη ρουλέτα, ε. Πώς το βλέπεις αυτό, ρε coach? Σωστή κίνηση. Η μπάλα στο Δαβιλά. Και το φάουλ του Μαυρίδη. Θα στείλει τον Δαβιλά για βολές. Αυτό είχε την μπάλα. Ήθελα να μην ξοδέψουν δευτερόλεπτα. Ο Δαβιλάς, ο πρώτος σκόρερ και της διοργάνωσης και του τελικού μέχρι στιγμής, έχει δύο βολές και ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά για τη Λιμόζη, η οποία τώρα είναι στους 3. Δεν μπαίνει πρώτη. Βολές πώς είναι η Λιμόζη. 11 στις 19 έχει συνολικά η Λιμόζη. Ούτε τώρα! Παραμένει το 65-62, αυτό σημαίνει ότι το φάουλ ήταν καλό. 30 δευτερόλεπτα, Σταυρόπουλος για 2. Θα στοχίσει, φιλτήσεις, φάουλ. Χάθηκε η ευκαιρία για τη Hall of Fame να μειώσει τον πόντο. Πίστευα ότι θα πάνε για τρίποντο, να σου πω την αλήθεια. Ο φιλτήσεις θα πάρει ένα rebound. Και με το φάουλ του Σταυρόπουλου θα πάει αυτός τώρα για βολές. 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η διαφορά των τριών πόντων δεν είναι μεγάλη, αλλά των τεσσάρων μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αν μπει μία βολή του Φιλντίση. Τελευταία 23 δευτερόλεπτα. 65-62 η Λιμόζ. Ξεφυσάει ο Γιαμπάνης εκεί στον πάγκο. Δεν θα μπει πρώτη βολή. Κρίσιμο σημείο, έχουν χαθεί 3 βολές και τώρα είναι κι άλλη μία. Αν χαθεί κι αυτή, η Hall of Fame έχει μεγάλη ευκαιρία να στείλει το μάτι στην παράταση. Φιλτήσει στη δεύτερη βολή του. Ούτε τώρα! Το rebound του Κονταξίου στα μέλος, 20 δευτερόλεπτα για τη Hall of Fame. Δεν θα κάνουν φάουλ οι Γάλλοι. Ο Πρίφτης, ο Σταυρόπουλος! Δεν παίρνει το τρίποντο. Μαυρίδης κατά το καλάθι. Το βάζει. 65-64. Time out. Θα μπει δίποντο. Όχι τρίποντο από το Σταυρόπουλο, ο οποίος έσκυψε το κεφάλι. 11 δευτερόλεπτα στον πόντο. 65-64. Η Λιμόζ μπροστά. Το time out του Ευρυπιώτη είναι για να πάει μπάλα στο δικό του μισό. Σίγουρα θα πάνε για φάουλ. Οι πράσινοι. Να δούμε ποιος θα πάει για βολές. Έχουν χαθεί 4 στις 4 στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα για τους Γάλλους. Δεν πήγε το τρίπολο του Σταυρόπουλου, αλλά το καλάθι του Μαυρίδη δίνει κουράγιο στη Hall of Fame. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος στον πόντο η Λιμόζ που έχει επίθεση. Κάνει και προβλέψιμος, είναι και κλέψιμο της τελευταίας στιγμής εδώ ο Coach B. Σίγουρα πάνε για φαν, αν τα κυλήσει ένα δευτερόλεπτο, δεν ξέρω αν έχουν time out. Για να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα. Ξαναμπήκε ο Σταμάτης στο παιχνίδι, Σταματόπουλος, Φιλντίσης, Δαβιλάς και Γιαννόπουλος οι υπόλοιποι. Σταματόπουλος, αυτός θα πάει για βολές. Κονταξής, Σταυρόπουλος, Μαυρίδης, Πρίφτης και στα μέλη της πεντάδας της Hall of Fame. Πέμπτο φάουλ του Σταμέλου. Θα μπει ο Σπανός στο παιχνίδι. Γρηγόρη! 10 δευτερόλεπτα. Ο Σταματόπουλος με την μπάλα στα χέρια. 65-64 η Λιμόζ. Μέσα η πρώτη. 66-64. Λογικά έχει time out το λεπτό. Δεν θυμάμαι να έχει πάρει. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Σταματόπουλος. Να το time out. 67-64. Αναμφίβολα αυτές οι δύο βολές. Τουλάχιστον δίνουν δικαίωμα στη Λιμόζ να μαρκάρει έξω από τα 6.75. Γιατί αν δεν έμπαιναν, όπως δεν μπήκαν οι τελευταίες 4 πριν από αυτές, η Hall of Fame και με ένα καλάθι θα μπορούσε να πάρει το match στο συν 3 η Λιμόζ. 67-64. Ένα time out ακόμα η Λιμόζ. Κανένα η Hall of Fame από εδώ και πέρα. 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
κάνουν φάουλ. Δεν θα κάνουν φάουλ είναι οι προβλέψεις των κομισάριων για τους Γάλλους. Χωρίς φάουλ, χωρίς φάουλ. Το επιβεβαιώνει και ο Σοκράτης που έχει αναλάβει ρόλο ρεπόρτερ. Άρα πάμε για τρίποντο. Άρα λογικά έτσι. Πάμε για τρίποντο. Ο coach λέει ότι θα το πάρει ο Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος ή Ισπανό. Εγώ θα έλεγα Πρίφτης. Ναι, για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα. Η Hall of Fame έχει ευκαιρία να στείλει τον τελικό στην παράταση. Αν αστοχήσει η Λιμόζ. Για να δούμε διπλό screen πάνω στο high post. Είναι αυτή που θα σηκώ στην κούπα. Βέβαια μπορεί να πάνε για γρήγορη επίθεση και να μείνει και χρόνος, έτσι. Δεν πιστεύω. Μπάλα θα πάει στον Πρίφτη. Αυτός θα σηκωθεί. Υποπίεση, δεν έχει προϋποθέσεις. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Η μπάλα στα χέρια του Μαυρίδη. Τρώει τάπα από το ταμπλό. Δίνεται φάουλ. Ο Σταματόπουλος πήρε το rebound. Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι. Έχουν μείνει 3 δευτερόλεπτα. Ο Πρίφτης πιέστηκε από 2 και δεν μπόρεσε να σκοράρει από μακριά. Ο Μαυρίδης σηκώθηκε. Αγχωμένα, μπας και βάλει το καλάθι από κάτω. Βρήκε στο ταμπλό η μπάλα, ο Σταματόπουλος τη μάζεψε. Πήρε το φάουλ και έχει ακόμα 2 βολές. Αν βάλει τη μία η Λιμόζ, είναι η πρωταθλήτρια του 2017. Πες μας, τι θες να πεις. Σταματόπουλος. Δεν μπαίνει πρώτη. Έχουν μείνει 3 δευτερόλεπτα. Δραματικά δευτερόλεπτα όχι. Βάζει τη βολή ο Σταματόπουλος και δείχνει τη φανέλα του. Ο Σπανός πίσω από το κέντρο. Τελειώνει το παιχνίδι. Η Λιμόζ είναι η πρωταθλήτρια του 2017. Σταματόπουλος πήγε για αγκαλιά στην εξέδρα. Οι υπόλοιποι Γάλλοι στο παρκέ πανηγυρίζουν. Είχε πάρει διαφορά 15 πόντων η Λιμόζ το πρώτο ημίχρονο. Εξανεμίστηκε στο δεύτερο. Με το φοβερό ανέβασμα της Hall of Fame, η οποία ισοφάρισε. Ο Φιλντίζης με ένα μαγικό τρίποντο. Εδώ σε προβάσμα 3 πόντων σε ένα κομβικό σημείο έκανε το 65-62 και στη συνέχεια οι Γάλλοι κατάφεραν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα έστω και δύσκολα. Η Λιμόζ έχασε το κύπελο φέτος, έχασε πέρσι τον τελικό της Μάστερ, αλλά φέτος θα σηκώσει τη μεγαλύτερη κούπα της διοργάνωσης. Την κούπα του πρωταθλητή, νεοφώτης στη Λιμόζ, ξαναλέμε, πέρσι ανέβηκε, φέτος. Υπήρχε πιθανότητα να μην μπορέσει να συμπληρώσει ρόστερ για να αγωνιστεί. Κατάφερε να βρει παιχταράδες να το αποδείξει στο παρκέ ότι μπορεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ και να κερδίσει στον τελικό. Yeah. 68-64 είναι το τελικό σκορ. Ο Μπράντι έχει πάρει αγκαλιά το Σταματόπουλο, ο οποίος μας δείχνει το κυπελάκι του MVP. Αυτό θα άραγε ο MVP. Και εγώ θα μαζέψω την κάμερά μου για να πάμε κάτω να σας δείξουμε από κοντά τους πρωταγωνιστές.